Είναι καλοκαίρι του 1978. Κάπου στη Σαρονίδα, εκεί όπου συνηθίζει να παραθερίζει, ο στρατηγός του Παναθηναϊκού Μίμης Δωμάζος προσπαθεί να βάλει τις σκέψεις του σε σειρά. Τα γαλόνια του έχουν ξυλωθεί με τρόπο βίαιο, καθόλου ταιριαστό με την τεράστια θητεία που έχει πίσω του. Η ομάδα που τον είχε κάνει δικό της για μια πορτοκαλάδα, τώρα τον έχει πετάξει σαν στημένη λεμονόκουπα. Στεναχώρια, απογοήτευση, θυμός. Όλα μαζί. Πάνω απ' όλα όμως η ζωντανή επιθυμία να συνεχίσει το ποδόσφαιρο. Είναι 36 ετών και στον Παναθηναϊκό που οδήγησε στον τελικό του Wembley είναι πλέον ανεπιθύμητος. Ποιος? Ο Δωμάζος. Ένα χρόνο μετά θα είναι πρωταθλητής με την ΑΕΚ. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους. Η προσέγγιση και το επιβλητικό προφίλ του θείου Λουκά Μπάρλου μαζί με την αγνή αγάπη του για την ΑΕΚ, το ψιστήρι του αρχιμανδρίτη του κυτρινόμαυρου ρεπορτάζ Φέδωνα Κωνσταντουδάκη, ο οποίος του εξηγούσε πώς θα τους τρελάνει όλους με τις ασίστ που θα δίνει στον Μαύρο, στον Μπάγεβιτς και στον Μίμη Παπαϊωάννου. Η Ένωση ήταν ούτως ή άλλως η σούπερ ομάδα της εποχής στην Ελλάδα. Όλοι οι καλοί χωρούσαν. Πώς πήγα στην ΑΕΚ? Ναι, πώς προέκυψε? Στην ΑΕΚ προηγήθηκε γιατί όταν κάθε καλοκαίρι που πηγαίναμε, παρόλο που εγώ έπαιζα στον Παναθηναϊκό, κάθε καλοκαίρι πηγαίναμε στη Σαρονίδα. Είχα σπίτι εκεί πέρα και πηγαίναμε στη Σαρονίδα. Ήταν ο Μπάρλος, ήταν ο Κεφαλίδης, ήταν ο Κωνσταντουδάκης, ήταν ο Λάλος Λοσυγχρεμένος, ο Στράτος. Mm-hmm. Και πολύ, και κάναμε όλη παρέα το βράδυ. Πηγαίναμε όλοι στις ταβέρνες και αυτά, όλοι μαζί. Δηλαδή, εγώ έκανα παρέα με τους αεξίδες. Και έτσι πήγα. Και έρχεται ο Μπάρλος και μου λέει: δεν έρχεσαι να παίξεις? Αφού θέλει να έρθω, του λέω. Έτσι πήγα στην ΑΕΚ. Εύκολα γιατί τα αποφασίσατε φίλοι, δηλαδή. Ναι, και εντάξει, έπαιξα και δεν έχασε η ΑΕΚ, νομίζω. Όχι, σίγουρα δεν έχασε. Ήταν δηλαδή μια εύκολη αποφασή, εκεί θέλω να καταλήξω. Ναι, αφού ήταν και παρέα όλοι, ναι. Και μου λέει και ο Κεφαλίδης. Δεν κάθισατε να σκεφτείτε τι θα πούνε οι Παναθηναϊκοί. Το φαίνον, έλα στην ΑΕΚ. Έτσι πήγα. Στην ΑΕΚ πώς σας υποδέχτηκαν? Ενώ πρώτα απ' όλα. Όλοι πρώτα ήταν φίλοι μου περισσότεροι, πάντα έτσι. Είχαμε τον Παπαϊόνιο, είχαμε τον Μαύρο, με τον Αρτίζογλου. Δεν είχα πρόβλημα. Με τα παιδιά που γίναμε και στην Εθνική, μέναμε μαζί με τον Αρτίζογλου. Δεν είχα πρόβλημα, κατάλαβα. Καλά, γιατί πρόβλημα γιατί να είχατε? Απλά το να πω ότι με χαρά. Ήταν δηλαδή χαρούμενοι αυτοί, ναι, που θα ήμουν κοντά τους. Έτσι πιστεύω. Ναι. Τι θυμάστε έτσι από τις πρώτες μέρες στην ΑΕΚ, δηλαδή την υποδοχή από τους καινούργιους συμπαίκτες? Ναι, είχα, εντάξει, και οι φίλαθλοι της ΑΕΚ, πιστεύω, μου έδειξαν ότι με αγαπάνε και με σέβονται. Διότι να φανταστείς το πρώτο μου παιχνίδι που έκανα με την ΑΕΚ. Στο Εγάλιο ήταν? Όχι, με τον ΠΑΟΚ. Μετά ήταν το Εγάλιο Ολυμπιακό. Είχαμε τρία παιχνίδια και λέγανε δύσκολα εκείνη, ναι, την εποχή. Το ΠΑΟΚ ήταν το 3-2 που βάλατε δύο γκολ. Ναι, ΠΑΟΚ, Εγάλιο και Ολυμπιακό. Και λέγανε ότι έχουμε άσχημη κλήρωση. Έβαλα δύο γκολ, όπως, ναι, είπες, 3-2 με τον ΠΑΟΚ. Με σηκώσαν στα χέρια, με πήγαν στα, από εδώ. Το δεύτερο παίζαμε στο Εγάλο. Κερδίσαμε 2-0, αν θυμάμαι. Μείνετε λίγο, γιατί είναι και το πρώτο σας παιχνίδι στη Φιλαδέλφια. Ναι, με το 3-2 έκανα ό,τι ήθελα. Θυμάμαι, είχα και τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κούδα κόντρα, αλλά η μπάλα έκανα ό,τι ήθελα. Πού σας βάζαν τότε? Ε? Πού παίζατε τότε? Ενώ έπαιζα μέσα αριστερά πιο πολύ. Mm-hmm. Ο Μαύρος έπαιζε αριστερά και εγώ έπαιζα μέσα αριστερά. Με Νικολούδη τότε στη μεσαία γραμμή. Νικολούδη, είναι ο Βιέρα έπαιζε. Αρδίζογλου, Μπάγεβιτς. Ναι, και θυμάμαι ότι όταν πήγα τον πρώτο χρόνο, επειδή έπαιζα αριστερά, ο Μαύρος, ξέραμε και κίνηση, έκλεινε μέσα ο Μαύρος και εγώ πήγαινα από πίσω και έκανα τις έδρες και βάζα τα γκολ. Και θυμάμαι ότι με τον ΠΑΟΚ χάναμε και ένα 0, προηγήθηκε ο ΠΑΟΚ, έτσι, προηγήθηκαμε εμείς. Mm-hmm. Έτσι έβαλα δύο γκολ και το άλλο το βάλε ο Μαύρος, το έβαλε, δεν θυμάμαι να σου πω. Θα το δεις. Άμα το δεις, θα το δεις μέσα. Και κερδίσαμε 3-2. Παίξαμε με το Εγάλιο την κλήρωση μέσα στο Εγάλιο, έτσι. Κερδίσαμε 0-2. Και παίζουμε πάλι το δεύτερο και το τρίτο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ένα 0 που κερδίσαμε, που σούταρα εγώ, χτύπησε η μπάλα στο δοκάρι και γυρίζοντας την έβαλε ο Μπάγεβιτς μέσα. Και κερδίσαμε ένα 0, θυμάμαι. Λίγο μετά από αυτά τα παιχνίδια. Ήμασταν πρώτοι. Ξεκινήσαμε και φοβόντουσαν οι αεξίδες, γιατί μου λέγανε είχαμε κλήρωση άσχημη. Και ο Φέδων μου έλεγε: εγώ τι θα κάνουμε, άστερ, τι λέω, μη φοβάσαι.
Πήγατε εκεί με έναν αέρα δηλαδή. Έτσι. Αέρα, δεν είχα, ναι. Δεν είχα πρόβλημα. Δεν βλέπατε κανένα, να το πούμε. Όχι, δεν υπολόγιζα. Όταν έπαιζα μέσα, πραγματικά σα δεν κάνω το. Δεν είμαι εγωιστή, δεν υπολόγιζα κανένα. Πολλές φορές δεν τον ακούγα τον κόσμο. Πραγματικά σου λέω. Είχα την προσοχή μου μέσα στο γήπεδο. Τι θα κάνω και τι. Κάθε δευτερόλεπτο, γιατί όλες οι φάσεις θέλανε κάθε δευτερόλεπτο είναι. Mm. Πρέπει εκείνη την ώρα να κόψει το μυαλό σου τι θα κάνει. Δηλαδή, προτού έρθει μπάλα στα πόδια μου, ήξερα τι θα κάνω. Καταλαβαίνεις. Mm-hmm. Είναι, γι' αυτό σου λέω, δεν υπάρχει ποδοσφαιριστής στον κόσμο να προετοιμάζεται από το Σάββατο τώρα με τα κομπιούτερ, με τα ράδια, με τα αυτά, κατεβαίνουν. Άλλες εποχές. Ναι. Είπαμε για εκείνα τα παιχνίδια, τα πρώτα με την ΑΕΚ. Αμέσως μετά από αυτά είναι ένα μαγικό μάτς με την Πόρτο. Με την Πόρτο, το 5-1. 6-1. Τι θυμάστε από εκείνο το παιχνίδι, τι στιγμές. Ναι, θυμάμαι ότι η Πόρτο ήταν μεγάλη ομάδα τότε, έτσι. Αλλά και η ΑΕΚ ήταν πάρα πολύ μεγάλη ομάδα, είχε καλούς παίκτες. Θυμάμαι ότι το πρώτο τέταρτο κερδίζαμε 3-0. Τα είχαν χάσει οι Πορτογάλοι, πραγματικά σου λέω. Έπαιξαμε τρομερή μπάλα εκείνη την ημέρα. Όχι μόνο εγώ, όλοι οι παίκτες, έτσι. Γιατί άμα δεν παίζαν όλοι οι παίκτες εκείνη την ημέρα, δεν μπορούσες να κερδίσεις αυτή τη μεγάλη ομάδα τότε με 6 γκολ. Και με τέτοιο σκορ. Αφού σου λέω, πρώτο τέταρτο χάναν 3-0. Τα είχαν χάσει. Τι γίνεται, σου λέει, εδώ μέσα. Εσείς δεθήκατε με την ΑΕΚ. Mm? Προλάβατε να δεθείτε μαζί της. Εντάξει, έπαιξα ένα χρόνο, πήραμε το πρωτάθλημα. Μίσαμε με τον Ολυμπιακό, θυμάμαι τότε, και δεν κατέβηκε ο Ολυμπιακός, έτσι. Ναι. Στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Και δεν κατέβηκε. Γιατί τι είχε γίνει τότε, φοβάτα, τι ιστορία φοβάτα. Ήταν αυτή. Ήθελε να παίξουμε σε άλλο γήπεδο, όχι στον Παναθηναϊκό. Γιατί, επειδή ήταν, λέει, το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν κατέβηκε, φοβήθηκε να παίξει. Γιατί οπωσδήποτε είχαμε καλή ομάδα, δεν τον κερδίζαμε. Δεν υπήρχε περίπτωση να μας κερδίσει εκείνη την ημέρα. Χάσαμε το κύπελο 3-1 από τον Πανιόνιο. Γιατί είχαμε πάει όλοι για μπάνιο. Γιατί, για πείτε αυτή την ιστορία. Ναι, γιατί εντάξει, είχε τελειώσει το πρωτάθλημα. Βγήκαμε πρωτάθλητες και όταν εκείνη την εποχή έβγαινε πρωτάθλητες, το κύπελο δεν το κοίταγε πολλές φορές. Εντάξει, κύπελο έλεγε. Άντε. Και είχαμε πάει για μπάνιο. Ναι. Σταμάταγε το πρωτάθλημα και μετά από 15 μέρες, νομίζω, γινόταν το κύπελο. Γιατί το κύπελο πήγαινε Ιούλιο μήνα τώρα. Ακόμα τώρα παίζαμε μπάλα. Ίσως αν ήταν όμως ένας Ολυμπιακός, ένας Παναθηναϊκός, να το βλέπατε αλλιώς. Ναι, ήταν αλλιώτικα. Τον Πανιόνιο τον είδαμε αλλιώτικα και την πατήσαμε. Ναι. Άμα δεν προσέχεις γι' αυτό, οι Έλληνες παίχτες, άμα φοβόνται, κάνουν θαύματα. Άμα δεν φοβόνται, θα κάνουν σαλάτα. Κύριε Μίμη, το πρώτο σας παιχνίδι στη Λεωφόρο, το θυμάστε με την ΑΕΚ. Ναι, είχαμε. Είναι η επιστροφή σας. Ήταν, όχι επιστροφή μου. Επιστροφή. Που έπαιξα κόντρα με τον Παναθηναϊκό. Αυτό, επιστροφή, αλλά ως αντίπαλος. Ναι, κόντρα, ναι. Είχαμε, εντάξει, φιλάθλοι, όχι όλοι, οπωσδήποτε είχα μια κόντρα με τους φιλάθλους. Εντάξει, να φανταστείς όμως, ήταν δύσκολα εκείνη την εποχή, γιατί εντάξει, δεν ήμασταν επαγγελματίες, ήμασταν ερασιτέχνες. Και όταν είσαι ερασιτέχνης, πες για τη φανέλα σου και για την αξιοπρέπειά σου και για τον κόσμο. Αλλά επειδή έπαιζα 20 χρόνια στον Παναθηναϊκό, είχα και πρόβλημα. Εντάξει, ήταν με φύλαγε ο Λιβαδινός. Θυμάμαι και του λέγανε, έλα πάρ' την μπάλα. Παίξατε καλά. Όχι τόσο καλά όσο έπρεπε να παίξω. Το δεύτερο παιχνίδι ήταν πάρα πολύ καλό. Στη Νέα Φιλαδέλφεια. Νέα Φιλαδέλφεια. Κερδίσαμε εκεί. Ναι. Εκεί παίξατε καλά, το θυμάμαι. Ναι. Το διάβασα δηλαδή, γιατί δεν το ναι. θυμάμαι. Εδώ το στον Παναθηναϊκό, όχι τόσο. Μαύρος. Ναι, ο Μαύρος ήταν ένας πρικυκμένος σκόρερ τότε. Θυμάμαι ότι την πρώτη χρονιά έβαλε, δεν ξέρω, 30 γκολ είχε βάλει ο Μαύρος Μπάγεβιτς και δεν συμμαζεύεται. Αλλά το μισό χρόνο, το δεύτερο που έπαιξα, έπαιζα δεξιά. Γιατί ο Μπάγεβιτς είχε φέρει έναν δικό του αριστερό, μέσα αριστερά, έναν Γιουγκοσλάβο. Μπορείς να τον βρεις. Θα τον βρω, ναι. Είχε φέρει. Και έφυγα από εκεί και ο Μαύρος δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Και μου λέγε, καλά, με σαμποτάρεις. Τι να κάνω αφού πήγα δεξιά. Ήταν ο Βλάντιτς αυτός. Ο Βλάντιτς. Ο Μπάγεβιτς λέω, έφερε τον Βλάντιτς. Και όταν έπαιρνε την μπάλα ο Βλάντιτς, ξέραμε, εγώ δεν κουνιόμουν. Ήξερα ότι θα κυνηγήσει τον Μπάγεβιτς να βρει. Πώς να σε βρω εγώ από τη μία μεριά στην άλλη τώρα. Με σαμποτάρεις. Ήταν, δηλαδή,
παίχτες που μυρίζαν τον γκολ. Γιατί ο Μαύρος μπορούσε να μην κάνει τίποτα και σε μια φάση να σε ξελασπώσει. Μπάγεβιτς. Και ο Μπάγεβιτς ήταν μοντέρνο σεντερφόρ, ήξερε μπάλα. Έτσι. Έκανε κινήσεις πάρα πολύ ωραίες μέσα στο γήπεδο. Και ήταν από τα καλύτερα σέντερφόρ νομίζω που έχουν περάσει και από το ελληνικό ποδόσφαιρο και από την ΑΕΚ. Ο Μίμης Παπαγιάννου. Ναι, είχε αυτή την ωραία. Σήκωνα το πόδι του και σταματούσε την μπάλα στην αέρα. Ήταν επρικισμένος, δηλαδή παίχτες σαν για αυτούς. Νομίζω ότι δεν μαθαίνεις την μπάλα. Αυτοί γεννιόνται. Mm-hmm. Πώς να το πω. Ο Θεός τους έδωσε από πάνω να παίζουν μπάλα. Όπως τώρα ο Ρολάντο, όπως ο Μέση. Αυτοί είναι γεννημένοι για να παίζουν μπάλα. Ο Αρδίζογλου. Ο Αρδίζογλου ήταν ωραίος, ήξερε τα πάντα. Ήταν γρήγορος. Μ' αρέσει που πήγαινε ο ένας επάνω στην άλλη. Και αυτός ήταν από τους μεγάλους παίκτες. Νικολούδης. Ο Νικολούδης ήταν το τάγκ, που λέγαμε. Ήταν δυνατό παιδί και αυτός μεγάλος παίκτης. Ήταν ο καθένας, είχε το στυλ του, mm-hmm. είχε την αξιοπρέπειά του, ήθελε να μην χάνει, ήταν... Νικητές παίκτες. Ναι. Η ΑΕΚ τι είναι για εσάς τελικά. Κοίταξε, για μένα ο καλύτερος πρόεδρος νομίζω στην ΑΕΚ και ο Μελισανίδης, να μην λέμε φτιάχνει γήπεδο, φτιάχνει αυτά. Για μένα όμως επειδή τον έζησα εγώ ήταν ο Μπάρλος έτσι. Γιατί ο Μπάρλος θυμάμαι και έφυγε και φτωχός ο άνθρωπος. Είχε εκατομμύρια μέσα στο σιρτάρι και πηγαίναν όλοι οι παίχτες σε ΑΕΚ, θυμάμαι, και ανοίγανε το σιρτάρι και παίρνανε λεφτά και του λέγανε έτσι και σηκώνανε στον γέφυρα. Και δεν τους μίλαγε ο Μπάρλος. Ήταν τόσο καλός. Έτσι. Και να φανταστείς ότι όταν ήρθε ο Βαγγελογιάννης τότε και μου είπε να πάω στον Παναθηναϊκό, εκείνη την ημέρα φεύγαμε να πάμε στην Αυστραλία με την ΑΕΚ. Ήταν η δεύτερη χρονιά τώρα. Ναι, η δεύτερη χρονιά. Και ήθελα να πάω στον Παναθηναϊκό. Και του λέω: εγώ δεν μπορώ να έρθω στον Παναθηναϊκό γιατί φεύγω. Λέει: μην πας. Δεν μπορώ να πάω. Λέω: γιατί είχαμε ένα πρόεδρο πάρα πολύ καλό, μου φέρθηκε πάρα πολύ καλά και δεν μπορώ να τον πουλήσω. Άμα θέλεις, του λέω: με τις δεύτερες μεταγραφές θα έρθω. Και αν θέλει η ΑΕΚ να με αφήσει, έτσι. Να φανταστείς ότι όταν τελευταία που ήθελε ο Παναθηναϊκός δεν πήγαινε καλά στον πρώτο γύρο και θυμάμαι ότι ο Μπάρλος και ήθελε ο Βαγγελογιάννης να πάω τον Ιανουάριο στις δεύτερες μεταγραφές, μου λέει ο Μπάρλος πάλι καλός, παρόλο που έχει ανάγκη η ΑΕΚ, μου λέει φύγε για να τελειώσει εκεί, μου λέει ένα χρόνο να παίξει ακόμα εδώ, θα τελειώσει ενώ και έχει παίξει 20 χρόνια και πήγαινε εκεί. Και έτσι έφυγα. Ο Μπάρλος μου είπε και συνονοήθηκε με τον Βαγγελογιάννη και πήγα.